Καθημερινά Λόγια του Θεού. Σήμερα σας προειδοποιώ με αυτόν τον τρόπο για χάρη της δικής σας επιβίωσης, για να προχωρήσει το έργο μου ομαλά και ώστε το εναρκτήριο έργο μου σε ολόκληρο το σύμπαν να διεξαχθεί σωστά και τέλεια, αποκαλύπτοντας τους λόγους μου, την εξουσία, το μεγαλείο και την κρίση μου στους ανθρώπους όλων των χωρών και των εθνών. Το έργο που κάνω ανάμεσά σας είναι η αρχή του έργου μου σε ολόκληρο το σύμπαν. Παρόλο που τώρα είναι ήδη οι έσχατες ημέρες, να ξέρετε ότι οι έσχατες ημέρες δεν είναι παρά ένα όνομα για μία εποχή. Όπως η εποχή του νόμου και η εποχή της χάριτος αναφέρεται σε μία εποχή και δηλώνει μια ολόκληρη εποχή αντί για τα τελευταία χρόνια ή τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, οι έσχατες ημέρες είναι πολύ διαφορετικές από την εποχή της χάριτος και την εποχή του νόμου. Το έργο των εσχάτων ημερών δεν διεξάγεται στο Ισραήλ, αλλά μεταξύ των εθνικών. Είναι η κατάκτηση από το θρόνο μου των ανθρώπων όλων των εθνών και φυλών έξω από το Ισραήλ, ώστε η δόξα μου σε όλο το σύμπαν να γεμίσει ολόκληρη την πλάση. Είναι για να μπορώ να κερδίσω μεγαλύτερη δόξα, ώστε όλα τα πλάσματα στη γη να μεταδώσουν τη δόξα μου σε κάθε έθνος, για πάντα σε όλες τις γενναίες, και όλα τα πλάσματα στον ουρανό και στη γη να μπορούν να δουν όλη τη δόξα που έχω αποκτήσει στη γη. Το έργο που γίνεται κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών είναι έργο κατάκτησης. Δεν είναι η καθοδήγηση της ζωής όλων των ανθρώπων στη γη, αλλά ο επίλογος της αναλύωτης ζωής των παθημάτων του ανθρώπου στη γη που διαρκεί χιλιετίες. Κατά συνέπεια, το έργο των εσχάτων ημερών δεν μπορεί να είναι όπως το έργο πολλών χιλιάδων ετών στο Ισραήλ, ούτε όπως την δεκαετία του έργου στην Ιουδαία που μετά συνεχίστηκε για αρκετές χιλιάδες χρόνια μέχρι τη δεύτερη ενσάρκωση του Θεού. Οι άνθρωποι των εσχάτων ημερών συναντούν μόνο την επανεμφάνιση του Σωτήρα εν σαρκή και λαμβάνουν μόνο το προσωπικό έργο και τα λόγια του Θεού. Δεν θα περάσουν 2.000 χρόνια πριν οι έσχατες ημέρες έρθουν στο τέλος. Είναι σύντομες, όπως η περίοδος που ο Ιησούς διεξήγε το έργο στην εποχή της χάριτος στην Ιουδαία. Αυτό συμβαίνει γιατί οι έσχατες ημέρες είναι ο επίλογος ολόκληρης της εποχής. Αποτελούν την ολοκλήρωση και το τέλος του σχεδίου διαχείρισης του Θεού που κρατά 6.000 χρόνια και ολοκληρώνουν το ταξίδι της ζωής των παθημάτων της ανθρωπότητας. Δεν μεταφέρουν όλη την ανθρωπότητα σε μια νέα εποχή ή επιτρέπουν τη ζωή της ανθρωπότητας να συνεχιστεί. Αυτό δεν θα είχε καμία σημασία για το σχέδιο διαχείρισής μου ή για την ύπαρξη του ανθρώπου. Αν οι άνθρωποι συνέχιζαν έτσι, τότε αργά ή γρήγορα θα καταβροχθίζονταν εντελώς από τον διάβολο και οι ψυχές αυτές που ανήκουν σε μένα θα χάνονταν ολοκληρωτικά από τα χέρια του. Το έργο μου δεν διαρκεί παρά 6.000 χρόνια και υποσχέθηκα ότι ο έλεγχος του εχθρού επάνω σε ολόκληρη την ανθρωπότητα επίσης δεν θα ήταν για παραπάνω από 6.000 χρόνια. Κι έτσι ο χρόνος τελειώνει. Ούτε θα συνεχίσω, ούτε θα καθυστερήσω περισσότερο. Κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών θα κατατροπώσω τον Σατανά
θα πάρω πίσω όλη μου τη δόξα και θα ανακτήσω τις ψυχές που ανήκουν σε μένα στη γη, ώστε αυτές οι στενοχωρημένες ψυχές να ξεφύγουν από την θάλασσα των παθημάτων και έτσι να ολοκληρωθεί ολόκληρο το έργο μου στη γη. Από αυτήν την ημέρα και έπειτα δεν θα ενσαρκωθώ ποτέ ξανά στη γη και το πνεύμα μου που ελέγχει τα πάντα δεν θα εργαστεί στη γη ποτέ ξανά. Θα κάνω μόνο ένα πράγμα στη γη. Θα ξαναφτιάξω την ανθρωπότητα. Μία ανθρωπότητα που είναι άγια και που είναι η πιστή πόλη μου στη γη. Αλλά να γνωρίζετε ότι δεν θα εκμηδενήσω ολόκληρο τον κόσμο, ούτε θα εκμηδενήσω ολόκληρη την ανθρωπότητα. Θα κρατήσω το εναπομείναν τρίτο, το τρίτο που με αγαπά και έχει κατακτηθεί εντελώς από εμένα και θα κάνω αυτό το τρίτο να φέρει καρπούς και να πολλαπλασιαστεί στη γη όπως έκαναν οι Ισραηλίτες υπό τον νόμο, τρέφοντάς τους με άφθονα πρόβατα και βοοειδή και όλα τα πλούτη της γης. Η ανθρωπότητα αυτή θα παραμείνει μαζί μου για πάντα. Ωστόσο δεν είναι η απαράδεκτα βρώμικη ανθρωπότητα του σήμερα, αλλά η ανθρωπότητα που θα είναι μια ομάδα από όλους όσους έχω κερδίσει εγώ. Μια τέτοια ανθρωπότητα δεν θα καταστραφεί, ενοχληθεί ή πολιορκηθεί από τον σατανά και θα είναι η μόνη ανθρωπότητα που θα υπάρχει επάνω στη γη μετά τη νίκη μου επί του σατανά. Η ανθρωπότητα έχει κατακτηθεί σήμερα από εμένα και έχει κερδίσει την υπόσχεσή μου. Και επομένως, η ανθρωπότητα που έχει κατακτηθεί κατά τις έσχατες ημέρες είναι επίσης η ανθρωπότητα που θα διασωθεί και θα κερδίσει τις αιώνιες ευλογίες μου. Θα είναι η μοναδική απόδειξη της νίκης μου κατά του σατανά και τα μόνα λάφυρά μου από τη μάχη μου με τον σατανά. Αυτά τα λάφυρα του πολέμου τα έχω σώσει από την σφαίρα επιρροής του σατανά και είναι η μόνη μου αποκριστάλωση και ο καρπός από το σχέδιο διαχείρισής μου των 6.000 ετών. Προέρχονται από κάθε έθνος και κάθε δόγμα και από κάθε μέρος και χώρα σε όλο το σύμπαν. Είναι από διαφορετικά γέννη. Έχουν διαφορετικές γλώσσες, έθιμα και χρώμα του δέρματος και είναι διασκορπισμένοι σε κάθε έθνος και δόγμα στην Ιφίλιο και ακόμη σε κάθε γωνιά του κόσμου. Τελικά, θα έρθουν όλοι μαζί για να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη ανθρωπότητα, μια ομάδα ανθρώπων που δεν τη φτάνουν οι δυνάμεις του σατανά. Όσοι από την ανθρωπότητα δεν έχουν σωθεί και κατακτηθεί από εμένα, θα βυθιστούν σιωπηλά στα βάθη της θάλασσας και θα καούν από τις έντονες φλόγες μου για όλη την αιωνιότητα. Θα εκμηδενήσω αυτήν την παλιά, υπέρτατα βρώμικη ανθρωπότητα, όπως εκμηδένισα τους πρωτότοκους γιους και τα βοοειδή της Αιγύπτου, αφήνοντας μόνο τους Ισραηλίτες που έτρωγαν το κρέας των προβάτων, έπιναν το αίμα των προβάτων και έβαζαν σημάδι στα ανώφλια της πόρτας με αίμα προβάτου. Οι άνθρωποι που έχουν κατακτηθεί από εμένα και είναι η οικογένειά μου, δεν είναι επίσης οι άνθρωποι που τρώνε τη σάρκα από εμένα τον αμνό, πίνουν το αίμα από εμένα τον αμνό και έχουν λυτρωθεί από εμένα και με λατρεύουν.
δεν συνοδεύονται αυτοί οι άνθρωποι πάντοτε από τη δόξα μου. Όσοι δεν έχουν λάβει τη σάρκα από εμένα τον αμνό, δεν έχουν βυθιστεί ήδη σιωπηλοί στα βάθη της θάλασσας. Σήμερα μου εναντιώνονται και σήμερα. Τα λόγια μου είναι όπως εκείνα που είπε ο Ιεχωβάς στους γιους και τους εγγονούς του Ισραήλ. Ωστόσο, η σκληρότητα στα βάθη της καρδιάς σας μαζεύει την οργή μου, φέρνοντας περισσότερα παθήματα στη σάρκα σας, περισσότερη κρίση για τις αμαρτίες σας και περισσότερη οργή για την αδικία σας. Ποιος θα μπορούσε να σωθεί την ημέρα της οργής μου, όταν μου συμπεριφέρεστε έτσι σήμερα? Ποιου η αδικία μπορεί να ξεφύγει από τα μάτια της παίδευσής μου? Ποιου οι αμαρτίες μπορούν να ξεφύγουν από το δικό μου χέρι, του παντοδύναμου? Ποιου η περιφρόνηση θα μπορούσε να ξεφύγει από την κρίση μου, του παντοδύναμου? Εγώ, ο Ιεχωβά, μιλώ έτσι σε εσάς, τους απογόνους της οικογένειας των εθνικών, και τα λόγια που σας λέω σήμερα ξεπερνούν όλα τα λόγια της εποχής του νόμου και της εποχής της χάριτος. Ωστόσο, είστε σκληρότεροι από όλους τους ανθρώπους της Αιγύπτου. Δεν μαζεύετε την οργή μου, καθώς εγώ ήρεμα κάνω το έργο μου. Πώς θα μπορούσατε να ξεφύγετε αλόβητοι από την ημέρα μου, του παντοδύναμου?